Δυστυχώς ο καιρός, τίποτα μας δεν λέμε τον καιρό, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία να κάνουμε με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Δυστυχώς ο καιρός, τίποτα μας δεν λέμε τον καιρό, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία να κάνουμε με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Στον πεζόδρομο πλαστήρα, θα μοιράζαμε κουραβιέδες με μακάρονα και πολλά άλλα γλυκίσματα στον κόσμο. Ένα ενημερωτικό φυλάδιο, το τι είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και ο κόσμος, όποιος μπορούσε να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, θα μας έφερνε από μια τσαντούλα τρόφιμα διαρκείας, εγνωρίζοντας εμείς κάποιες οικογένειες να τα πάνε να τα παραδώσουμε. Δυστυχώς ο καιρός μας χάλασε. Εμείς αύριο, αν μας επιτρέψει ο καιρός, θα είμαστε την ίδια ώρα εκεί, από τις 10.30 και μετά, και θα περιμένουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν να φάει ένα κουραπιέ, ένα μακάρονο, να πούμε δύο κουβέντες για το σχολείο. Να σας πούμε τα κάλαντα. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ναι, να σας πούμε και τα κάλαντα. Τα κάλαντα, λέω. Ναι, να μας πούμε. Τώρα σας πω καλύτερα. Να μας πούμε τα κάλαντα. Βέβαια, τα παιδιά τα μικρά. Έχουμε εκπλήξεις για τα παιδιά τα μικρά. Πώς θα προλάβουν, βέβαια. Δεν είναι πολλές, βέβαια, οι εκπλήξεις μας. Αλλά είναι πολύ ωραία κλικίσματα που μας κάνανε. Πάρα πολύ ωραία κλικίσματα. Έχετε πολύ καλή διάθεση όμως, κύριε Στυλιανού. Οπότε αύριο ο καιρός και να τα χαλάσει, ίσως θα μπορούσατε να βρείτε έναν άλλο χώρο για να κάνετε αυτή τη διανομή των. Αυτό προσπαθούμε να δούμε τώρα. Γι' αυτό με βρίσκεται και στο Δημαρχείο μέσα. Μήπως είναι το Δημαρχείο, Ναι. Μήπως μπορέσουμε να το κάνουμε στο Δημαρχείο τελικά. Στον πράβιο χώρο του Δημαρχείου, με το μπαίνουμε στην αίθουσα μέσα, ώστε να έρθει ο κόσμος από εκεί να μας γνωρίσει. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανού, μιλήστε μας. Είστε και εσείς μαθητής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Είστε και πρόεδρος του 15 Μελούς. Αυτές είναι από τις πολύ ωραίες κινήσεις, τις υποδειγματικές. Και είστε και, μπορώ να πω και την ηλικία σας, 47 χρόνων. Τι γίνεται, 47 χρόνων. Να είστε καλά και καλό χρόνος και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Τι κάνετε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας? Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το 2000 με προγράμματα ΕΣΠΑ. Από το 2000, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι η εποπτεία του Δήμου, αυτό το σχολείο. Το σχολείο αυτό, όπως λέγεται, δεύτερη ευκαιρία, δώνει σε εμάς που για κάποιους λόγους στην παιδική μας ηλικία δεν καταφέραμε να βγάλουμε το γυμνάσιο. Ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό λόγο. Έτσι. Και αυτή η ευκαιρία δίνεται σε εμάς όλους. Να φανταστείτε ότι έχουμε παιδιά που είναι από 18 χρονών και κυρίες και κυρίους που έχουν φτάσει τα 65 χρόνια τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν εγγόνια, κάποιον και δυσέγγωνα και τολμήσανε να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Πόσοι άνθρωποι φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας? Είμαστε περίπου στα 80 άτομα. Μάλιστα. Είναι τρεις τάξεις την πρώτη και δύο τάξεις τη δευτέρα. Πού στεγάζετε? Στο 7ο σχολείο, Μιχαήλ Πετρίδη. Τα μαθήματα είναι απογευματινά, έτσι δεν είναι? Είναι από τις 5 η ώρα μέχρι τις 8.30. Τα μαθήματα δεν θα τα πω μαθήματα. Εντάξει, δεν υπάρχουν βιβλία να διαβάζουμε οτιδήποτε. Πιο πολύ είναι οι κοινωνικές εκδηλώσεις που κάνουμε. Βέβαια, μαθαίνουμε κάποιες γραμματικές, αριθμητική, οτιδήποτε. Κοινωνικά. Είναι να βρεθούμε, να ενταχθούμε και να θυμηθούμε κάποια από τη γραμματική και από την αριθμητική. Μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση ουσιαστικά. Και στην πραγματικότητα είναι και αυτό που είπατε, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Το σχολείο αυτό είναι για δύο χρόνια η φοιτησή του, δεν είναι τρεις. Έτσι, και είναι ένα χαρτί ισότιμο με το χαρτί του νυχτερινού γυμνασίου. Το γυμνάσιο. Και ξέρετε, στο νυχτερινό πηγαίνουν και ακόμα, δηλαδή ανέκαθεν από τη δεκαετία του 50. Πήγαιναν άνθρωποι που ήταν εργαζόμενοι, παιδιά που ήταν εργαζόμενα και αναγκάζονταν λόγω εργασίας να πάνε στο νυχτερινό σχολείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, στην πιάτσα είναι η πραγματική ζωή και τους ανθρώπους εκεί τους συναντάς. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς όπως το λέτε είναι. Είναι στην πιάτσα, εκεί γνωρίζεις ανθρώπους που ούτε καν το πάει ο νου σου, να το πω έτσι εισαγωγικά, ότι δεν έχει βγάλει το σχολείο ο κύριος ή κυρία. Και όμως δεν, γιατί οι καταστάσεις τότε ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Τότε όλοι και οι περισσότεροι που είναι αυτή τη στιγμή
και εγώ προσωπικά να το πω, ήταν ότι πήσαμε στο σχολείο για να πάμε να δουλέψουμε, γιατί υπήρχε κάποια ανάγκη στην οικογένεια μέσα. Ωραία. Και έτσι προτιμήσαμε να πάμε στη δουλειά και να αφήσουμε το σχολείο πίσω. Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία αυτή να το ξανασυνεχίσουμε. Και είναι πολύ ωραίο το ταξίδι που κάνουμε, πιστέψτε με. Το να βλέπει την οικογένεια μέσα, γιατί εμένα η κόρη μου, το μεγαλύτερο παιδί που είναι η κόρη μου, είναι 19 χρονών. Εισαγωγικά να με δουλεύει και τα παιδιά μου. Να μου βλέπουν τα γραπτά. Είναι ωραία η εμπειρία. Είναι ωραία η εμπειρία, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και είναι και πολύ συνειδητοποιημένη πια. Βέβαια. Και κάνουμε αυτή τη δράση τώρα, προσπαθούμε αυτό το σχολείο, μέσα από αυτές τις δράσεις που κάνουμε καθημερινά και κάθε εβδομάδα γίνεται και είναι δράση με το σχολείο μας, να το αναδείξουμε και να προσεγγίσουμε και άλλο κόσμο του χρόνου πρώτα Θεός να αυξηθούν οι τάξεις. Αντί τρεις να γίνουν τέσσερις και πέντε και κάθε χρόνο να μεγαλώνει αυτό. Ακριβώς. Όχι, σας διέκοψα. Γιατί? Το γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Το γιατί όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι αυτό που φύσαμε, αν το κάναμε, θα ήμασταν καλύτερα ή ενδεχομένως και χειρότερα. Εμείς πάρουμε το καλύτερο πάντοτε. Γιατί και εγώ καμιά φορά το λέω, αν τελείωνα τότε, αλλά δόξα τω Θεώ, που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είμαστε ίσοι και όμοιοι όλοι στην κοινωνία αυτή. Ο ένας με πιο πολλά γράμματα, με πιο λίγα γράμματα, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Απλώς λες, έχω ένα χαρτί. Έτσι. Είναι το, να το πω, το πείσμα και το. Ότι δεν το βγάλα τότε, θα το βγάλω τώρα. Είναι υγιές πείσμα αυτό. Ναι, είναι υγιές πείσμα. Είναι υγιές πείσμα. Και ο πλούτος, κύριε Στυλιανού, δεν είναι στα χαρτιά και στις γνώσεις, στις θεωρητικές, είναι στην καρδιά. Είναι στο μυαλό. Είναι στην καρδιά, όπως το είπατε, στο μυαλό και στην καθημερινότητα μέσα. Ακριβώς. Γιατί σε αυτή την κοινωνία που ζούμε αυτή τη στιγμή, όπως μας καταντήσανε οι ηγέτες αυτού του κόσμου, δυστυχώς. Που είχαν πολλά πτυχία, έτσι. Έτσι. Είχαν πολλά πτυχία, αλλά δυστυχώς μας καταστρέψανε. Και βλέπουμε τον πόνο της καθημερινότητας. Τι δεν ξεπουλάτε, κύριε Στυλιανού, εσείς? Όχι. Τι δεν ξεπουλάτε? Τι δεν ξεπουλάτε? Γιατί προφανώς κάποιοι άλλοι κουστούμάτι ξεπουλούν. Εσείς τι δεν ξεπουλάτε? Έτσι ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλω εγώ προσωπικά, επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου και με τους συναδέλφους μου και με εκεί που μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα μέσα στα λαϊκά και είδα τον πόνο, είδα τη δυστυχία του ανθρώπου. Δεν θέλουμε να περνάνε οι άνθρωποι τέτοιες μέρες σε αυτό το χάλι. Όσο μπορούμε, ο κάθε ένας μας που γνωρίζει ένα συμπολίτη μας δίπλα, ας πάει να πάρει μία τσάντα με ένα κιλό μακαρόνια μέσα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή. Καλό θα του κάνουμε, κακό θα του κάνουμε. Πόσες οικογένειες, κύριε Στυλιανού, έχετε εντοπίσει που έχουν σοβαρό ζήτημα επιβίωσης? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει 25 οικογένειες. 25 στη Ρόδο. 25 οικογένειες. Μάλιστα. Και πριν λίγο μιλούσαμε με τον Δήμαρχο, την κυρία Κρεμαστινού και την κυρία Ζουάνου, που οι οικογένειες από πέρσι μέχρι φέτος έχουν αυξηθεί κατά 20%. Μάλιστα. Τα συστήματα του Δήμου. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι. Αυτό το νησί. Αυτό το νησί που ζούμε. Είναι, κύριε Στυλιανού, λυπηρό για αυτό το νησί που θα μπορούσε να είναι η Μάλτα της Ελλάδας. Αυτονομημένη η Ρόδο σε όλα τα επίπεδα. Αυτονομημένη. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και την παρέμβαση, την πολύ ωραία που κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είναι τιμή μας και χαρά μας μια από τις επόμενες εκδηλώσεις που θα κάνουμε στο σχολείο να παρευρεθείτε, να δείτε το πώς περνάμε. Φυσικά. Και αύριο λοιπόν, αν στην πλατεία Πλαστήρα δεν το επιτρέψει ο καιρός, πιθανότατα στο Δημαρχείο Ρόδου. Θα είμαστε στο Δημαρχείο Ρόδου. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας θα μοιράζει γλυκίσματα, θα έχει εκπλήξεις και κυρίως πολύ καλή διάθεση για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αλληλέγγυα λοιπόν η εκδήλωση, που εσείς είστε και πρόεδρος του 15 μελούς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, αλλά και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, έτσι. Ναι. Κύριε Στυλιανού, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλοτυχία και υγεία στους δικούς σας, όλους τους αγαπημένους σας, σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Χαρά και στοιχεία. Να είστε καλά.